έχουμε και τους φίλους Κύπριους αδελφούς εδώ, θα δράσουμε την ευκαιρία να μάθουμε την εμπειρία τους όσον αφορά το θέμα της Κύπρου μας. Τι γίνεται εκεί, στο αδελφό αυτό τμήμα. Θα μας μιλήσει ο κύριος Τηλιανού, ο οποίος είναι στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας, είναι παθολόγος, είναι διαβητολόγος και είναι αναπληρωτής διευθυντής εκεί. Κύριε Τηλιανού, σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και Γραμματεία για την πρόσκληση να παρευρίσκουμε στις εργασίες του συνεδρίου και να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μας από την Κύπρο. Πραγματικά είναι χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας και από την άλλη είναι ατυχία να ακολουθώ τον κύριο Παπάνα στη διέκριξη. Τα περισσότερα που έχουν αναφερθεί ήδη από τους συναδέλφους προηγουμένως και έχουν καλυφθεί σε προηγούμενες διαλέξεις ή ομιλίες τις προηγούμενες μέρες του συνεδρίου. Όπως και στις περισσότερες χώρες, έτσι και στην Κύπρο, η φροντίδα των διαβητικών ποδιών υπήρξε και παραμένει ένας παραμενημένος τομέας με αποτέλεσμα το διαβητικό πόδι να είναι η πιο συχνή αιτία ακροτηριασμού των κάτω άκρων. Μόλις τα τελευταία χρόνια υπάρχει κάποια ευαισθητοποίηση και λήψη μερικών μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος. Από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού φαίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 16 ιατρία διαβητικού ποδιού. Την προηγούμενη φορά ήταν 15. Στην Κύπρο, δυστυχώς, δεν υπάρχουν κάτι αντίστοιχα με αυτήν την έννοια του ιατρού διαβητικού ποδιού. Κάθε νοσοκομείο ακολουθεί διαφορετική τακτική με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση να είναι διαφορετική. Και το κυριότερο πρόβλημα είναι η μη ικανοποιητική συνεργασία ανάμεσα στις ειδικότητες. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών να προσέρχονται ασθενείς στο Τμήμα Ανεπηγόντων Περιστατικών με διαβητικό πόδι, να παραμένουν εκεί αρκετές ώρες και να φεύγουν με μια διπλή αντιβίωση. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς, δυστυχώς. Υπάρχει επίσης απουσία εξειδικευμένου προσωπικού και στα περισσότερα επαρχιακά νοσοκομεία, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχει απουσία κέριων ειδικοτήτων. Τα τελευταία χρόνια, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, λειτουργεί ένα ιατρείο διαβητικού ποδιού που δυστυχώς το έχουν αναλάβει οι πλαστικοί χειρουργοί, οι οποίοι συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες, όπως η αγκοχειρουργή, η γενική χειρουργή, αλλά και οι παθολογικές ειδικότητες. Από στοιχεία που μου έχουν παραχωρήσει οι συνάδελφοι εκεί, 10 με 15 ασθενείς περίπου επισκέπτονται το ιατρείο, είτε προγραμματισμένα είτε μέσω του τμήματος επιγόντων περιστατικών, αλλά και από άλλες ειδικότητες, καθώς επίσης και από ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε διάφορες κλινικές. Η αξιολόγηση γίνεται με πρωτόκολλο της πλαστικής χειρουργικής. Ενώ οι αγαπητοί συνάδελφοι εκεί έχουν την ευχέρεια και όλα τα μέσα στη διάθεσή τους, κάτι που δεν υπάρχει στα επαρχιακά νοσοκομεία, όπως η Ντόπλερ, αλλά και απεικονιστικών έλεγχων, όπως είναι ο μαγνήτης και το σπιθυρογράφημα. Καθώς επίσης η αντιμετώπιση υπερτερεί, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα επιθέματα, αλλά και συσκευές αρνητικής πίεσης, όπως επίσης και το τελευταία της μόδας, το PRP. Από στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί, βλέπετε ότι συνολικά, κατά τη διάρκεια ενός έτους, επισκέφθηκαν το ιατρείο γύρω στα 470 άτομα, 335 είχαν συντηρητική αντιμετώπιση, 43 είχαν μείζονες ακροτηριασμούς, 95 χαμηλούς ακροτηριασμούς. Εξερχόμενοι ασθενείς από το ιατρείο διαβητικού ποδιού στη Λευκωσία παίρνουν συστάσεις, οδηγίες από το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, καθώς και οδηγίες αντιμετώπισης του τραύματος, που περισσότερο είναι βασισμένες στις κατακλείσεις, πληγές, προσαρμοσμένες στην ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής. Μερικές φωτογραφίες που με έχουν παραχωρήσει οι συνάδελφοι από δύσκολα περιστατικά. Ενώ από το τμήμα στατιστικής του ίδιου νοσοκομείου φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας τριετίας ότι οι ακροτηριασμοί ανέρχονται περίπου 50 ανά έτος. Αντίστοιχα, έχουμε το 1 τρίτο πληθυσμιακά που αντιστοιχεί με το νοσοκομείο μας, στοιχεία που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια, ενώ οι εισαγωγές είναι περίπου 15 ετησίως με διαβητικό πόδι. Το μοναδικό αγκιοχειρουργικό τμήμα στην Κύπρο, στα δημόσια νοσοκομεία, είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με 5 αγκιοχειρουργούς.
Υπάρχει απουσία δεδομένων όσον αφορά αγκιοχειρουργικές επεμβάσεις διάσωσης. Δυστυχώς, παρά το γεγονός, από ό,τι μας αναφέρετε, κύριε Παπάνο, ότι πρόκειται για πολύ επίγον περιστατικό, όσες φορές χρειαστήκαμε τους συναδέλφους, είχαμε κλειστή πόρτα. Λειτουργούν δύο κέντρα υπερβαρικού οξυγόνου στα δημόσια νοσοκομεία και εδώ γίνεται κατάχρηση, παραπέμπονται ασθενείς χωρίς κάποιο πρωτοκόλλου και στις πλήστες των περιπτώσεων δεν έχουν ένδειξη για αντιμετώπιση με υπερβαρικό οξυγόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ορθοπαιδικό στην αίθουσα. Η λιγότερη συνεργασία και εμπλοκή με το διαβητικό πόδι στην Κύπρο το έχουν οι ορθοπαιδικοί. Τα περιστατικά οστεομιελίδας νοσηλεύονται ως επιτοπλίστο στην παθολογική κλινική. Δύο λόγια για τους ποδολόγους. Απασχολούνται όλοι στο ιδιωτικό τομέα. Από πληροφορίες που με έχουν δώσει οι άνθρωποι από το ΔΣ της εταιρείας, οι επισκέψεις όσον αφορά το διαβητικό πόδι έχουν μειωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχει νομοθεσμιστεί στο Κυπριακό Κοινοβούλιο όρος ποδολόγος, ποδίατρος και έχει δοθεί έναν τέλος και βάσει αυτού κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο στο οποίο να περιλαμβάνονται οι λέξεις ποδοθεραπευτής ή ποδίατρος ή παρόμοιες παρεμφερείς λέξεις. Ποδολόγος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου εργάζομαι, υπάρχουν επικαθημερινής βάσεως διαβητολογικά ιατρία, όπου αντιμετωπίζονται περιστατικά με νεανικό διαβήτη, αντίδραση ινσουλίνη, ιατρείο διαβητικού ποδιού και διαβήτη εγγύησης. Υπάρχει νοσηλεύτρια σε ξεχωριστών, ειδικά διαμορφωμένο χώρο με αρχείο και εκπαιδευτική υποστήριξη. Μία μόνο διατροφολόγος, η οποία είναι για ολόκληρο το νοσοκομείο. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, η καθημερινή μέτρηση γλυκοσδηλωμένης υπάρχει εδώ και 2-3 χρόνια. Προηγουμένως ήταν μία φορά κάθε εβδομάδα ή 15 μέρες. Ετησίως προσέρχονται στο νοσοκομείο μας 7.000 με 9.000 ασθενείς. Η παρακολούθηση είναι αναδίμηνο ή τετράμηνο. Στα ιατρία αυτά προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε γενικούς γιατρούς. Γίνεται τακτική εξέταση των ασθενών και γίνεται καθώς επίσης ενημέρωση και χωρίση οδηγιών και έντυπου υλικού. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις χειρουργικές ειδικότητες αλλά και τους συναδέλφους στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και γίνεται προσπάθεια καταγραφής των εισαγών με διάγνωση διαβητικών πόδι και ακροτηριασμοί και έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας με την κοινοτική νοσηλευτική. Το ιατρείο διαβητικού ποδιού λειτουργεί εδώ και 12-14 χρόνια περίπου, κάθε δεύτερη Τετάρτη στο χώρο αλλαγής πληγών. Μας παραχωρούν, μακάρι να καλά οι κοπέλες εκεί, το χώρο για 2-3 ώρες. Προσέρχονται ασθενείς από τα διαβητολογικά ιατρία της κλινικής μας, καθώς επίσης και από άλλες επαρχίες, παραπομπές από γενικούς γιατρούς, ενώ η πλειοψηφία των περιστατικών δεν προέρχεται από τα τακτικά διαβητολογικά ιατρία. Δυστυχώς δεν υπάρχει εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Ως επιτοπλίστων γίνεται καθαρισμός νευροπαθητικών ελκών και καλλιέργειες όπου είναι απαραίτητο. Τα φλεβικά έλκη γίνεται προσπάθεια να σταλούν στην αγκιοχειρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώ που είναι απαραίτητο, λοιμώξεις για παράδειγμα, νοσηλεύονται στην κλινική μας. Ετησίως περίπου επισκέπτονται το ιατρείο 100 με 140 περιστατικά. Να σας παρουσιάσω κάποια δεδομένα τα οποία παρουσιάσαν και η συνάδελφος το πρωί, η κυρία Δάμαντου, όσον αφορά το νοσοκομείο μας και έχουν σχέση με τους ακροτηριασμούς. Έγινε καταγραφή όλων των περιστατικών ακροτηριασμών τα τελευταία 8 χρόνια και αναδρομική μελέτη των μεταβολικών χαρακτηριστικών με βάση τους φακέλους των ασθενών. Συνολικά υπήρξαν 103 ακροτηριασμοί και η επίπτωση ανέρχεται στο 6,7 ανά 100.000. Κατοίκος. Η κατανομή των ακροτηριασμών είναι περίπου 12 με 14 ετησίως. Οι άντρες είναι περίπου 60% και οι γυναίκες 40%. Ενώ το 1/3 των ακροτηριασμών αφορούσε τον άκρο πόδαν και τα δάχτυλα και το 1/3 μίζωνες ακροτηριασμός. Ένας στους 5 είχε
περίπου στο 20% είχε προηγηθεί κάποιος άλλος ακροτηριασμός. Ενώ σε συσχέτιση με τους άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, κάτι που μίλησα συνάδελφοι την πρώτη μέρα του συνεδρίου, σχεδόν το 90% των ακροτηριασμών αφορούσαν διαβητικούς ασθενείς. Από αυτούς, 80% είχαν αρτηριακή υπέρταση, έναν 72% κάπνισμα, ενώ λιγότερο για άλλους λόγους είχαν δυσλιπιδημία. Όσον αφορά τώρα τις εισαγωγές, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα. Θα τα παρουσιάσουμε σε επόμενες εκδηλώσεις της εταιρείας. Είχαμε συνολικά 70 εισαγωγές την τετραετία 2014-2017. Ενώ ο μέσος χρόνος διάγνωσης μέχρι τον ακροτηριασμό ήταν τα 15 έτη. Δυστυχώς, το 10% των ασθενών η διάγνωση ετέθη μόλις προεχειρητικά. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός η αυξημένη θνητότητα. Είχαμε συνολικά 34 θανάτους από αυτούς που είχαν υποστεί κάποιον ακροτηριασμό, που το ποσοστό ανέρχεται στο 40% περίπου. Τελευταία, έχουμε πάρει μια δωρεάν από ένα βυθισιόμετρο. Είναι το πρώτο που έχουμε σε δημόσιο νοσοκομείο. Δεν είναι η αξία, όπως είχε αναφέρει και ο συνάδελφος προηγουμένως. Υπάρχουν πιο απλά μέσα. Απλώς ευαισθητοποιούμε τους νέους συναδέλφους όσον αφορά τη διαβητική νευροπάθεια, να γίνεται και στο μέλλον όταν θα έχουν τελειώσει η ειδικότητα, αλλά και σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Στην προηγούμενη παρουσίαση, πριν μερικά χρόνια, σας είχα δείξει αυτή τη διαφάνεια. Βλέπετε τις μπουστόζες και είχαμε υπολογίσει ότι το 2015-2016 θα είχαμε, γίνεται μια επέκταση του νοσοκομείου και θα είχαμε μια διαβητολογική κλινική. Δυστυχώς και εμείς Ελλάδα είμαστε. Αλλά έστω και το 2018 το έργο έχει προχωρήσει και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε μια διαβητολογική κλινική με πρότυπα των μεγάλων κλινικών της Ελλάδας. Ο σκοπός μας είναι η εμπλοκή περισσότερων ειδικοτήτων, να γίνει εκπαίδευση και ενημέρωση τόσο του προσωπικού αλλά και των ασθενών. Και αυτό που έχουμε πετύχει στην Κύπρο, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι η κοινοτική νοσηλευτική. Είναι νοσηλεύτες οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί για έναν έτος και παρέχουν κατοίκων βοήθεια στους ασθενείς με πόδια, είτε με φωτογραφίες, είτε με μολυψίες, αλλαγές επιθεμάτων ή γαζών, και είναι μεγάλη βοήθεια για τους ασθενείς αυτούς. Στόχος μας είναι επίσης να εμπλέξουμε τους ποδολόγους και προσπάθεια και υπόσχεση, κύριε Μανέ, για ίδρυση της εταιρείας στα πρότυπα της ΕΜΕΔΗ. Μερικές ιδέες που έχουμε πάρει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι τηλεϊατρική και η δικτύωση που έχουν αναφέρει οι συνάδελφοι σε προηγούμενες ομιλίες τους. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν και πολιτική βούληση και ευελπιστούμε όποιος και να εκλεγεί αύριο να έχουμε τη στήριξη του. Θα σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στυλιανού. Ήταν αναλυτική, θα έλεγα, η ενημέρωση όσον αφορά την εμπειρία του τι συμβαίνει στην Κύπρο. Αν υπάρχει κάποια έτσι, άμεση ερώτηση. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία παρουσίαση. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά ή αν δεν το είδα. Από αυτά τα στατιστικά που πήρατε από το νοσοκομείο της Λευκωσίας για τα τελευταία 10 χρόνια, οι ακροτηριασμοί ανά έτος έχουν παραμείνει το ίδιο, ελαττώθηκαν ή δεν έχει γίνει μελέτη? Για Λευκωσία πήραμε στατιστικά μιας τριετίας και ετησίως είναι περίπου 50 ακροτηριασμοί. Ναι, αν η πορεία βαίνει έχουμε, το ίδιο. Δεν έχουμε μετά το 2014, θα το ψάξουμε. Συγκριτικά όμως πληθυσμιακά είναι τριπλάσια από ότι το νοσοκομείο Λάρνακας που είναι και τριπλάσιος πληθυσμός της Λευκωσίας. Δηλαδή έχουμε στη Λάρνακα 15 ακροτηριασμούς ετησίως και στη Λευκωσία γύρω στις 50. Ναι, αλλά εκεί πάντα φάνηκε δύσκολα περιστατικά. Άρα φάνηκε, συνάδελφοι, ότι πώς η αναγκαιότητα της ύπαρξης σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο επίπεδο πρέπει να υπάρχει πλήρη συνεργασία. Και εδώ φαίνεται η ευαισθητοποίηση, όπως είπε και ο κύριος Τσόκος, από την αρχή βγάζουμε τα πόδια και βλέπουμε. Χρήστο, πριν από πολλά χρόνια σε μια προεδρία είχαμε κάνει το εξής, είχαμε ευαισθητοποίησει, θυμάμαι στην Έγκλη, είχαμε βάλει όλους εμάς με πατερίτσες να περπατήσουμε να πάρουμε τον καφέ μας. Για να έρθουμε λίγο στη θέση ανθρώπων
που εμείς εξετάζουμε και εμείς αποφασίζουμε, πόσο δύσκολο είναι να πας. Και το ίδιο είχαμε κάνει για τη διαβητική αυληστεροειδοπάθεια. Βάλαμε ειδικά γυαλιά για να πάει κανένας από εδώ μέχρι εκεί που βλέπει, να δούμε πώς πας, αν δεν βλέπεις. Για να δούμε πώς είναι η απέναντι όχθη. Και νομίζω σε αυτό το πλαίσιο, πώς καταξιώνεται η εταιρεία του διαβητικού που πριν το 2005, πότε έλεγες, ότι και πραγματικά το θυμόμαστε. Πώς ήταν εντογενάστε τα πράγματα τότε, να μην πω και μην χρησιμοποιήσω εκφράσεις. Και βλέπουμε τώρα πώς αυτό το πράγμα γιγαντώθεται, πώς αυτό ευαισθητοποίησε και νομίζω το μήνυμα το παίρνει ο καθένας μας από τη σκοπιά του. Κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Ναι, από τον κύριο Τσαβδαρίδη, αν θέλει να σχολιάσει κάτι. Είναι ιατρός παθολόγος με εξειδίκευση στο διαβήτη, στο πυροσβεστικό σώμα της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ και τους τέσσερις ομιλητές για τις πολύ κατατοπιστικές παρουσιάσεις. Είναι έγκριτη.